στην Αλβανία. Είπαμε είναι η Βόρειο Ήπειρος με το πρωτόκολλο της Κέρκυρας εν ισχύ, αλλά δεν μιλάει κανένας. Έλεος δηλαδή. Δεν τα ξεχνάμε αυτά, τα θυμόμαστε. Αλλά το βασικότερο απ' όλα, με προβλήματα που έχει ο Ράμα, καθώς συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του κόμματος του Ράμα, του πρωθυπουργού του Έντι Ράμα της Αλβανίας, χιλιάδες υποστηριχτές του Μπερίσα. Το θυμόμαστε τον Μπερίσα. Αυτοί λοιπόν διαμαρτύρονται για όλα αυτά τα οποία κάνει ο κύριος Ράμα, τον κατηγορούν για μεγάλη διαφθορά, για οργανωμένο έγκλημα και υπόσχεται τώρα ο Μπερίσα ότι μόλις αθωωθεί θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας και θα βάλει σε τάξη όλους αυτούς τους διεθαλμένους και οργανωμένους εγκληματίες. Υπάρχει εδώ μια μεγάλη διαφορά, κυρίες και κύριοι. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι είναι μεγαλύτερος κλέφτης. Από αυτόν θα έλεγα εγώ. Ο κύριος Μπερίσα, ο γνωστός κύριος Μπερίσα, έχει απαγόρευση εισόδου. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι διαβάζω, είναι σε κατοίκον περιορισμό στην Αλβανία και αν δεν κάνω λάθος είναι και με βραχιολάκια. Θα μας τα πει αυτά σε λίγο ο Βόρειο Ηπειρώτης φίλος μας που θα έρθει εδώ πέρα και θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Και ταυτόχρονα, από ό,τι διαβάζω, του έχουν κάνει απαγόρευση εισόδου τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και η Βρετανία, καθώς τον κατηγορούν για εμπλοκή σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς. Κατηγορούν τον Μπερίσα. Τον κατηγορεί και ο Ράμα, δεν έγινε το δικαστήριο. Ο Μπερίσα κατηγορεί τον Ράμα ότι είναι διεφθαρμένος και ότι είναι ο επικεφαλής οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχουν θέματα μεγάλα στην Αλβανία, όπως υπάρχουν θέματα μεγάλα και στην Βόρειο Ήπειρο εξαιτίας της ανύπαρτης εξωτερικής πολιτικής.